Προσθέτουμε μετά ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Μέλι, ναι. Τάκη, περίμενε όμως, ναι, για να ξεκινήσουμε εδώ να το κάνουμε. Αυτό το κάναμε στο, ωραία, σπίτι το... και το έχουμε έτοιμο. Λοιπόν, γλυκό πατάτα, ροδόνερο και... και αρπαρόριζα. Ωραία. Αφαιρούμε την αρπαρόριζα. Μισό λεπτάκι. Οπότε αυτό θα το βάλουμε εδώ για να το δουλέψουμε. Ωραία. Πόση ώρα το βράζουμε, είπατε, περίπου 10 5 λεπτά. 5 με 10 λεπτά. Ωραία. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Ναι, ναι. Εντάξει. Σε χαμηλή φωτιά, οπότε να μην βάλετε. Ναι, ναι, σε χαμηλή φωτιά. Το όπως είδατε, έχει μείνει και το υγρό. Δεν χάθηκε τίποτα. Ωραία. Τώρα θα προσθέσουμε 4 με 5 φράουλες. Φράουλες. Είναι και η εποχή τους τώρα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό έχει βιταμίνη C και ενυδατώνει το δέρμα. Mm-hmm. Η γλυκοπατάτα. Η φράουλα τι μας κάνει. Ενυδατώνει το δέρμα και έχει πολύ. Εμείς αυτά που μεταχειριζόμαστε, ναι, εδώ είναι όλο πιο πολύ αντιοξειδωτικά. Σωστά. Διότι από ό,τι ξέρουμε, τα αντιοξειδωτικά είναι τα μόνα που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που είναι η αιτία που γερνάμε. Τις ρητίδες λοιπόν. Ναι. Μας ενδιαφέρει. 4-5 φράουλες είπαμε. Ωραία. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι ταχίνι. Ταχίνι, ε. Ναι. Η ταχίνη τι μας προσφέρει. Η ταχίνη έχει πάρα πολύ βιταμίνη Ε και F και, ναι, βιταμίνες B1, B2 και B... όλων το σύμπλεγμα του B. Και όχι μόνο στο φάγωμα, δηλαδή και, και στο δέρμα. Και στο δέρμα. Ένα κουταλάκι μέλι. Ένα κουταλάκι μέλι. Όποιος θέλει μπορεί να βάλει και περισσότερο, γιατί αυτό τρώγεται υπέροχο. Γίνεται η πιο ωραία φρουτόκρεμα και για τα παιδιά. Πάντως, άμα βάλουμε πολύ μέλι μετά δεν κολλάει. Όχι, όχι. Θα το δείτε, δεν κολλάει καθόλου. Βάζουμε και ένα κουταλάκι, είπαμε, ταχίνι. Καλά, εγώ θα το δοκιμάσω. Ναι, τώρα, μόλις τελειώσουμε θα τη δοκιμάσετε. Καλά, τώρα με το μακιγιάζ λίγο δύσκολα μετά. Όχι, να τη δοκιμάσετε, να τη φάτε, μιλάω. Α, να τη φάω. Ναι, γιατί τρώγεται πάρα πολύ ευχάριστα. Θα προσθέσουμε, είπαμε, βάλαμε το μέλι μας, την ταχίνη μας. Πολύ λίγο λεμόνι. Πρόσεξα, μην έχει κουκούτσι. Πάντως έχει πολλές και βιταμίνες. Ακριβώς, αυτό είναι. Και η γλυκοπατάτα είναι το πιο ωραίο αντιγυραντικό. Τώρα, είναι όλα έτοιμα και θα το δουλέψουμε με το μιξεράκι μας, δύο λεπτάκια. Το κάνω λίγο έτσι για να... Πρέπει να αλεθιστεί όλο αυτό, δηλαδή μέχρι να γίνει μία μάζα, να γίνει, δεν θέλουμε να έχει κομματάκια. Όχι, όχι, μέχρι που να γίνει όπως είναι αυτή που είναι έτοιμη. Υπέροχο. Δεν μπορώ να σας πω πώς μυρίζει. Μυρίζει φράουλα, μυρίζει... Ακριβώς. Μέλι. Τι θέλεις, Έλενα? Κουταλάκι. Για δοκίμαση. Εγώ να δοκιμάσω, ναι, τώρα. Ναι. Αυτό που είναι για το πρόσωπο το φάμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Πρέπει ό,τι βάζουμε στο πρόσωπό μας, πρέπει και να τρώγεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια? Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Μεσημεριάτικα μας βγήκε κακό. Καλό, καλό. Καλό, καλό, ναι. Κύριε Τάκη, οι Κύπροι που μας βλέπουν τώρα μπορούν να βάλουν κολοκάση για τη γλυκοπατάτα, όχι, ή όχι? Όχι, όχι. Άλλο πράγμα το Κύπρο, κολοκάση. Άλλο το κολοκάση. Υπάρχει στην Κύπρο η γλυκοπατάτα και είναι πάρα πολύ καλή. Ωραία. Και... Έλα, Έλα. Εν τω μεταξύ, το βιβλίο μας, που θα χαρίσουμε και 3 βιβλία στις τηλεθεάτριες. Ναι, λοιπόν, 3 τυχερές σήμερα θα πάρουν ένα βιβλίο σας. Εδώ τι έχει, φυσικές συνταγές ομορφιάς? Έχει 75 συνταγές ομορφιάς. Οι φωτογραφίες τις έχουμε κάνει και φαίνεται και πώς γίνονται. Ναι. Και τις έχουμε γυρίσει στο κτήμα. Έχει 75 φυσικές συνταγές. Και έχετε δώσει συνταγές για λιπαρό δέρμα, για τα πάντα, ακμή, για τα πάντα, Ακόμα, ναι, και για την υγεία, ε. Και, ναι, για την υγεία και ομορφιά συνυπάρχουν.
Επίσης, τι κάνει το κάθε βότανο, για να ξέρουν αν κάτι δεν έχουν να βάλουν κάτι για άλλο. Για πείτε μου κάτι τώρα. Είναι μεγάλο λάθος να βάζουμε λάθος κρέμα με λάθος συστατικά για μια επιδερμίδα, ας πούμε. Θέλω να πω ότι πρέπει να το ψάχνουμε πρέπει λίγο να... τι κάνει για το δικό μας το δέρμα. Ακριβώς. Δεν πρέπει να βάζουμε αν έχουμε, ξέρω εγώ, λιπαρή επιδερμίδα, να βάζουμε κρέμα για ξηρή επιδερμίδα. Ξέρετε, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς οι αισθητικοί, για να μπορούμε να συμβουλέψουμε σωστά την πελάτησα πώς ακριβώς και τι πρέπει να βάλει στο πρόσωπό της. Ο ρος ομορφιάς των ματιών. Ναι, πολύ ωραίο. Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία. Θα τη δώσουμε αργότερα κάποια άλλη φορά αυτή τη συνταγή. Ωραία. Γιατί χρειαζόμαστε το κηδόνι. Γίνεται με τα κουκούτσια από το κηδόνι ο ρος ομορφιάς. Α, και αυτό που είναι πάρα πολύ χρήσιμο είναι εδώ. Αυτό το γλωσσάρι για τα βότανα. Ναι, ναι, για τα βότανα. Γιατί τελικά... ξέρουμε πολύ λίγα και να ξέρουμε τι και τι είναι αυτά τα υλικά που βάζουμε. Τι κάνει το τριαντάφυλλο. Λοιπόν, να σας πω ότι παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής τώρα για τα βιβλία αυτά, στο 211-55-55-65, και τρεις τυχερές θα πάρετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο με τις συνταγές του κυρίου Τάκη και της κυρίας Παμπίτσα Καβαλιεράτου. Να πούμε ότι έχει γίνει και δεύτερη έκδοση, ναι. Έχει γίνει. Και τώρα πάει να γίνει και μια τρίτη έκδοση του βιβλίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για όσους από εσάς δεν καταφέρετε σήμερα να πάρετε ένα από τα τρία βιβλία, να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και υπάρχει στο εμπόριο. Βέβαια. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλά, μοσχοβόλησε όλο το στούντιο. Θα μας μείνει η μυρωδιά τώρα. Να δώσετε ένα λεπτό να πω κι εγώ κάτι ακόμη. Βεβαίως, στο τέλος. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα μετά το Πάσχα που φάγαμε παραπάνω, ναι. Που δημιουργήθηκε όλη αυτή η οργανική μας κατάσταση σε τελείως διαφορετικά επίπεδα, είναι δύο ματσάκια μαϊντανό, ναι. Τα οποία θα πάρετε από το μανάβι, ναι. Και θα τα βράσετε σε κανένα κιλό νερό. Για 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Μετά. Και μετά προσθέτεις και ένα κουτάλι της σούπας μέλι, ή αν υπάρχει ζάχαρος, λιγότερη, ναι. Ποσότητα μελιού, και αυτό το πίνεις 2-3 φορές την ημέρα στο ψυγείο. Είναι εκπληκτικό το πόσο καθαριστικές για τον οργανισμό καταστάσεις έχει. Και για τα πλεισμένα πόδια πάνω απ' όλα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε. Αποτοξινώνει τον οργανισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και είστε καλά. Είναι και τόσο έτσι γλυκό που το κάνετε όλα έτσι μαζί και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Πολύ. Και γι' αυτό έχει βγει και έτσι με πολύ αγάπη και το βιβλίο αλλά και τα προϊόντα σας και όλες οι κρέμες. Αύριο κλείνουμε τα 37 χρόνια που είμαστε μαζί. Γνωριμίας και γάμου, γιατί εμείς οι αστραπή τα κάναμε. Τα κάναμε και τα δύο μαζί εμείς. Μέσα σε ένα μήνα έγιναν όλα. Η πρώτη κρέμα πότε έγινε? Η πρώτη κρέμα έγινε μετά από... μαζί, γιατί εγώ είχα τα δικά μου, ναι. Προϊόντα και έγινε μαζί μετά από ένα χρόνο. Αλλά εγώ είχα τα δικά μου στην Κύπρο, αφήσαμε. Ο Τάκης εδώ, και μετά τα ενώσαμε όλα μαζί. Ενώσατε τη ζωή και τις κρέμες. Όλα. Τέλεια. Όλα. Μάθαμε ο ένας τον άλλον μέσα από το γάμο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.